Έναν από τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές της νέας γενιάς και παγκόσμιο πρωταθλητή εφήβων πριν λίγα χρόνια, τον Χανιώτη Απόστολο Παπαστάμο, φιλοξένησε το κολυμβητικό σωματείο του Ωκεανού Ηρακλείου. Η παρουσία Παπαστάμου στο Ηράκλειο αποτέλεσε τιμή για τον ωκεανό, ενώ εκ μέρους του συλλόγου παρέλαβε τιμητική πλακέτα που του απένιμε η αντιπρόεδρος της ΚΟΕ, Αλεξία Μαρίνη Δραμητινού. Ο Έλληνας κολυμβητής είχε μία όμορφη συζήτηση με τα παιδιά αγωνιστικού, προαγωνιστικού και μίνι του ωκεανού, απαντώντας σε όλες τις απορίες και ερωτήσεις τους, μοίρασε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Στη συνέχεια, η ομάδα του αγωνιστικού τμήματος είχε την ευκαιρία να κολυμπήσει δίπλα στον Απόστολο Παπαστάμο στις κολυμβητικές εγκαταστάσεις του Παγκριτίου Σταδίου, γεμίζοντας εμπειρίες από αυτή την προπόνηση μαζί με νέα παιδιά που έμεναν εντυπωσιασμένα. Ο Απόστολος κέρδισε μικρούς και μεγάλους, όχι μόνο για τις επιτυχίες του που είναι πολλές, αν και μόλις 23 ετών, αλλά και για το χαρακτήρα και το ήθος του. Στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Ηράκλειο, ο Απόστολος Παπαστάμος μίλησε στην κάμερα της Κρήτη TV και αναφέρθηκε στην εκδήλωση του ωκεανού, αλλά και στην προσπάθειά του να πάρει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν το ερχόμενο καλοκαίρι στο Παρίσι. Είναι μια πολύ πιεστική χρονιά με αρκετά πρωταθλήματα μέσα και τελικό στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό το δύσκολο πρόγραμμα βρίσκουμε μερικές μέρες και μέσα από τα παιδιά παίρνουμε αρκετή χαρά και δύναμη για να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Για μένα, όπως είπα, είναι τεράστια χαρά και μ' αρέσει πάρα πολύ, με γεμίζει το να μιλάω με τα παιδιά όσον αφορά το κολύμπι και να τους δίνω ιδέες για να προχωρήσουν και να κάνουν κάτι παραπάνω, ας πούμε. Εσύ ήσουν το 2021 στο Τόκιο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ασφαλώς στόχος είναι να είσαι και το 2024 το καλοκαίρι στο Παρίσι, στην επόμενη Ολυμπιάδα. Έχεις βάλει αυτό τον μεγάλο στόχο. Δεν έχεις καταφέρει ακόμα να πιάσεις το όριο. Πώς πάει η προετοιμασία σου σε αυτό το επίπεδο? Δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω την πρόκριση. Παρ' όλα αυτά βρίσκομαι στο στάδιο που θα ήθελα να βρίσκομαι και να έχω κάνει τα πράγματα να είναι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Θα ήθελα να έχω πάρει την πρόκριση, αλλά δεν βγήκε μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά είμαι χαρούμενος γιατί είμαι υγιής και είμαι στην κατάσταση που θα ήθελα να βρίσκομαι, ώστε να μπορέσω τους επόμενους μήνες να κυνηγήσω την πρόκριση και να βρεθώ κι εγώ στο Παρίσι μαζί με όλα τα παιδιά. Ποιοι είναι οι επόμενοι αγώνες, ο επόμενος αγώνας ποιος θα είναι? Επόμενος αγώνας είναι τον Απρίλιο το Ακρόπολης, το meeting στην Αθήνα στο ΆΚΑ. Και τον Ιούνιο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι, που είναι και τελευταία ημερομηνία για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ένα μήνυμα προς τον κόσμο της Κρήτης, τι να περιμένει από τον Απόστολο Παπαστάμο? Εντάξει, δεν θέλω να υπόσχομαι πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να φέρω κάτι καλό σε όλους τους δικούς μου, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στους ανθρώπους που συνεργάζομαι, αλλά και για τα Χανιά, για την Κρήτη, για το Ηράκλειο, για όλους, κάτι που θα έχουμε να θυμόμαστε για καιρό. Ήταν μεγάλη μας τιμή που βρέθηκε ο Απόστολος Παπαστάμος στην ομάδα μας, κοντά στα παιδιά. Είχαν την ευκαιρία μικροί και μεγάλοι αθλητές να μιλήσουν μαζί του, να ανταλλάξουν απόψεις, να απαντήσει στα ερωτήματά τους, να κολυμπήσουν μαζί και να δούνε καινούργια πράγματα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μεγάλη μας τιμή. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στους στόχους του και θέλουμε να τον δούμε στο Παρίσι.